Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Για την ακρίβεια, τα πρώτα δρομολόγια έφτασαν στον Πειραιά. Δεν έχουν φύγει από τον Πειραιά. Ναι. Το πρώτο από τα 7 δρομολόγια που θα αποπλέψουν σήμερα για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη είναι το πλοίο Διονύσιος Σολωμός που θα φύγει στις 3 παρα 5 το μεσημέρι από την πύλη Ε9 για Σέριφο, Σύφνο, Μήλο, Κίμολο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ιο και Σαντορίνη. Τα δε πλοία που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής από τις 6:15 το πρωί μέχρι την ώρα τώρα που μιλάμε είναι 4 επιβατικά οχηματαγωγά που έχουν έρθει ένα από Χίο Μυτιλίνη και τα υπόλοιπα 3 από την Κρήτη, κυρίως από Χανιά και Ηράκλειο. Έχουν μεταφέρει λοιπόν αρκετούς επιβάτες, θα μπορούσα να πω ότι είναι εκατοντάδες οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν από τα 4 αυτά πλοία. Έχουν έρθει και πολλά νταλίκες, πολλές νταλίκες έμφορτες με νοπά προϊόντα, κυρίως κριτικά προϊόντα, κυρίως αποκυπευτικά. Οι επιβάτες όλοι τώρα, οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους που ταξίδεψαν με το πλοίο, μας είπαν σε συνεντεύξεις που κάναμε νωρίτερα ότι όσοι επί το πλοίο φορούσαν όλη τη μάσκα τους καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους πάνω στο καράβι. Επίσης ότι πριν μπουν στο πλοίο, τους έδωσαν να υπογράψουν μια φόρμα ότι δεν πάσχουν από COVID-19, δεν γνωρίζουν άτομα που να πάσχουν από COVID-19 και γενικώς υπεύθυναν μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι καλά στην υγεία τους πριν μπουν στο καράβι και ότι δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν τα εισιτήρια τα οποία είχαν κλείσει 3-4 μέρες πριν αποφασίσουν να ταξιδέψουν. Αυτή είναι η εικόνα από εδώ από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι στιγμής. Το λιμάνι σιγά σιγά ξαναβρίσκει τη ζωή του.